Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σχολιάσω αυτή την είδηση που μετέφερε ο Άρης σχετικά με τις δοκιμές που γίνονται με κάποιους παίκτες σε άλλες θέσεις. Αυτά έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν και εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Όταν ανέλαβε ο Κορδόν, είχαμε ακούσει όλοι ότι του μεταφέρθηκε από τον προηγούμενο αθλητικό διευθυντή το τι συμβαίνει στην ομάδα και προφανώς θα έπρεπε να του μεταφερθεί ότι κάποιοι παίκτες σε κάποιες θέσεις δεν αποδίδουν. Ο Φορτώνης, ας πούμε, δεν μπορεί να παίξει ούτε σαν οχτάρι ούτε στα φτερά. Η θέση του είναι να είναι στο 10. Επομένως δεν μπορεί να δοκιμάζεται σαν center for ξανά. Αυτά δηλαδή είναι ξεκάθαρα χάσιμο χρόνο και δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν μετά από μια τόσο καταστροφική χρονιά. Είναι απορίας άξιον δηλαδή το κατά πόσο είναι σωστή επικοινωνία γενικότερα μες στην ομάδα. Μπορεί να παίζει και το άλλο σενάριο, ότι να έχει δοθεί εντολή από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη να προσπαθήσουν να βγάλουν από τη μίγα ξύγκη προκειμένου να γλιτώσουν λεφτά. Και μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να το υποθέσει αυτό όταν ζητάει ανοιχτά από άλλους να έρθουν να επενδύσουν και όταν δηλώνει εμέσως πλην σαφώς ότι υπάρχει οικονομικό θέμα. Για τα υπόλοιπα δεν έχω να πω κάτι, περιμένουμε ακόμα πως υπομονή μας έχει απομείνει. Θα έπρεπε ήδη να υπήρχαν 3 εντεκαδάτη ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Ρισκάρουμε πολύ πάλι φέτος, ρισκάρουμε πάρα πολύ, δυστυχώς. Και μία σύντομη αναφορά στο θέμα του Κώστα του Σλούκα. Δικαίωμά του είναι, ο καθένας όπως τρώνει κοιμάται. Αλλά θεωρώ ότι όλοι μας, αν θα έπρεπε να επιλέξουμε μεταξύ του Μπαρτζόκα ή του Σλούκα ποιον θα θέλαμε, θεωρώ ότι όλοι θα επιλέγαμε το Μπαρτζόκα. Γιατί μας έχει δικαιώσει τις περισσότερες φορές με τις επιλογές του. Άρα δεν μπορεί ο Σλούκας, όσο καλός παίκτης κι αν είναι, να θέλει να επιβληθεί του προπονητή του και να του κάνει υποδείξεις στο πώς θα στείνει την ομάδα ή ποιος θα χρησιμοποιεί μαζί με αυτόν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ελπίζω να έχουμε σύντομα καλά νέα για όλα τα τμήματα, και το ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό, να ενισχυθούμε και να προχωρήσουμε προς τη νέα σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά, να είστε όλοι καλά, ζήτω Ολυμπιακός.